Κλείνουμε τη σημερινή μας τελετή με τη βράβευση του καλύτερου περιπτέρου. Του καλύτερου περιπτέρου της διαδραστικής μας έκθεσης έρευνας και καινοτομίας που αποτελεί τον πυρήνα της εκδήλωσής μας, τον πυρήνα του European Researchers Night, εδώ και χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι στη φετινή μας έκθεση φιλοξενήθηκαν 58 περίπτερα, 75 ερευνητικές ομάδες, πάνω από 400 ερευνητές και ερευνήτριες. Ο νικητής εξάγεται κάθε χρονιά μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης της εκδήλωσης στο περίπτερο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Answer and Win. Και για την απονομή του βραβείου θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, τον Δ. Ανδρέα Ευσταθίου, και τον κύριο Κώστα Χριστοφίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να δώσουμε το βραβείο του καλύτερου περιπτέρου στους ερευνητές και τις ερευνητριές μας. Βραβείο καλύτερου περιπτέρου απονέμεται στο κέντρο Αριστείας Biobank για το περίπτερο Cyprom, το DNA των Κυπρίων, η γενετική κληρονομιά των Κυπρίων. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο κύριος Δέλτας εκπροσωπεί το κέντρο Αριστείας Biobank. Βεβαίως, κύριε Δέλτα. Τιμή μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Αυτή είναι μια διοργάνωση η οποία έχει κινητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο, και μικρούς και μεγάλους. Νιώθω λίγο άβολα, γιατί όλοι οι προηγούμενοι που βαρέθηκαν ήταν της πρώτης νιώτης. Αλλά και εγώ αντιπροσωπεύω μια μεγάλη ομάδα νέων παιδιών. Είναι πολύ για να τους ευχαριστήσω. Θα ευχαριστήσω μόνο την Ιωάννα, η οποία συντόνισε όλη αυτή τη δουλειά. Για δεύτερη χρονιά, και συγχαίροντας όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την γιορτή της έρευνας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί για δεύτερη χρονιά παίρνουμε αυτό το βραβείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνω λέγοντας ότι mission possible και η δική μας αποστολή είναι η πρόληψη των ασθενειών και η βελτίωση της υγείας του Κύπριου πολίτη. Το σύνθημά μας είναι επενδύουμε στη βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο. Κοπιάστε να γίνετε εθελοντές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι νικητές κερδίζουν μια δωροεπιταγή για να γιορτάσουν την επιτυχία τους με ένα γεύμα, το δεύτερο σερί. Περιμένουμε να δούμε και του χρόνου. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας τη σημερινή τελετή, σας καλώ να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί θερμά τους βραβευθέντες και τις βραβευθήσες. Και σας καλούμε να επισκεφτείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τον εκθεσιακό μας χώρο. Θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 10. Επίσης, να παρακολουθήσετε το φινάλε της εκδήλωσης, μια ανατρεπτική παράσταση stand-up comedy και κωμικού αυτοσχεδιασμού με θέμα την επιστήμη, σε αυτό το χώρο, στις 8.30 ώρα με τους κωμικούς.